τα σημαντικότερα σημεία που μπορούν να δώσουν φιλικότητα και ένα όμορφο γλυκό χαμόγελο. Άρα, ειδικά στις νέες γυναίκες, είναι από τις πιο συχνά ζητούμενες εφαρμογές, γιατί δίνουν όγκο, βαθιά ενυδάτωση, χάνεται αυτό το σαγρέ των χυλαίων και παράλληλα μπορούμε να τονίσουμε το περίγραμμα, δίνοντας πάντα ένα όμορφο φυσικό αποτέλεσμα. Στα χείλη λόγω έντονης κινητικότητας, το υαλουρονικό εμφύτευμα, το ενέσιμο, δεν κρατάει το ίδιο όσο σε άλλες περιοχές που δεν είναι τόσο κινητικές. Όμως με βάση τα προϊόντα καινούργιας τεχνολογίας πια και ειδικά με βάση τα καινούργια προϊόντα Vicros που έχουμε στη Juvederm, μπορούμε να δώσουμε το μέγιστο δυνατό της διάρκειας ακόμα και σε αυτήν την πολύ ευκίνητη και δύσκολη περιοχή των χυλαίων. Αυτό αφορά περίπου στον ένα χρόνο. Σε ιδιαίτερα νέα άτομα, όπως εδώ πέρα στη γλυκιά μας, στην Άννα Μαρία, επειδή έχουμε πολύ καλή ποιότητα συνδετικού ιστού και το υαλουρονικό, το ενέσιμο εμφύτευμα που εγώ θα εγχύσω, ενώνεται με το ήδη υπάρχουν εξαιρετικής ποιότητας υαλουρονικό, έχουμε δει διάρκεια ακόμα περισσότερο και του ενός έτους, που φτάνει στον 1,5 χρόνο, που είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι πρωτοφανές και πάρα πολύ ωραίο σαν αποτέλεσμα στα χείλη. Τα προϊόντα καινούργιας γενιάς, πέρα από το γεγονός ότι είναι εύπλαστα, δίνουν ένα ωραίο φυσικό αποτέλεσμα, γιατί ο ασθενής μας δεν αισθάνεται ούτε τα γρομπαλάκια, την αίσθηση ξένου σώματος που αισθανόταν με παλαιότερα υλικά. Έχουμε δηλαδή ένα μαλακό, εύπλαστο, φυσικό αποτέλεσμα και στην ψηλάφιση από τον ασθενή μας, αλλά και σαν αισθητικό, ορατό αποτέλεσμα. Οι βελόνες πάντα, να τονίσω ότι είναι συγκεκριμένου τύπου έτσι ώστε να είναι πολύ καλά ανεκτή η θεραπεία της έγχυσης από τον ασθενή και εξασφαλίζουν τη μέγιστη ασφάλεια, γιατί απλούστατα δεν είναι τόσο τραυματικές όπως ήταν παλαιότερα. Το υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα είναι το Volift της Juvederm. Καθαρίζουμε και πάλι πολύ καλά. Εδώ θέλουμε και περίγραμμα και όγκο. Εντάξει, μόλι με βέβαια το κάνω. Οπότε θα κάνουμε το τέλειο στόμα, το τέλειο χαμόγελο. Κατευθείαν βλέπουμε πώς γεμίζει το χείλος, πώς αυξάνουμε τον όγκο.
Βλέπετε ήδη, αν ξέρουμε ένα φρός, την εμφανή διαφορά της μιας πλευράς σε σχέση με την άλλη. Πάμε να δώσουμε και ισορροπία. Εδώ θα βγάζουμε πάλι για να τελειοποιήσουμε το αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα ήδημα αρχικά λόγω του ενέσιμου. Το αποτέλεσμα αυτοβελτιώνεται τις 15-15 μέρες δεδομένου ότι πίνουμε αρκετά νεράκι, οπότε συγκρατώντας και ρουφώντας σαν σφουγγάρι το υαλουρονικό το νερό, μου αυτοβελτιώνει και το τελικό αποτέλεσμα. Έχει πιο κούκλα σε σχέση με αυτό που ήταν. Γεια Άννα Μαρία μου. Λοιπόν, πάγος. Θα τελειώσουμε.